γλυκά, καλή σεζόν. Και τώρα έχουμε την Μαρία Κορινθίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πρώτα να της ευχηθούμε να είναι πάντα έτσι χαρούμενη, λαμπερή, όμορφη, δροσερή, όπως την είδαμε και την καμαρώσαμε χθες. Μία κούκλα πραγματική, νυφούλα, δίπλα στον Γιάννη Αϊβάζη. Καλή σου μέρα, Μαράκη. Καλημέρα, Λεωνόρα. Να ξυπνήσαμε. Είμαστε πολύ καλά. Εσύ πες μας πώς περάσατε, ήταν η μέρα της ζωής σας εχθές, είχατε και το γλυκίτε το... Καλά, να σου πω αυτής μείνει, τι κουκλή που είναι ρε Σημαράκη, πάρα πολύ όμορφο παιδάκι, είναι αυτού του μάτια μου. Ευχαριστώ. Το θυμάμαι από την πρώτη μέρα που γλύψαμε αυτή, ήταν τόσο όμορφο μωρό και εξακολουθεί και είναι κούκλα. Ευχαριστούμε. Σε βλέπουμε εμείς εδώ τώρα έτσι νύχτα να βγαίνεις μέσα από το καλή και είδαμε τα πλάνα στην αρχή. Με αυτό ξεκινήσαμε, Μαρία, θέλω να σου πω. Γιατί εγώ λόγω καταλαβαίνεις υποχρεώσεων δεν μπορούσα να δώσω το παρόν στο γάμο και κρίμα γιατί ήταν δίπλα στο σπίτι μου. Έλα όμως που μετακόμισε στην Κηφισιά από χθες και δεν μπορούσα να έρθουν από τη μακριά. Τέλος πάντων, για πες μας λοιπόν, Μαράκη. Δεν πειράζει. Τι ώρα κοιμηθήκατε καταρχάς? Είχα φύγω από 2 ώρα. Μια 2 ώρα. Το ξημερώσατε. Τράβηξε. Το γλυκίσατε. Ποιο τραγούδι χορέψατε? Εγώ. Το πρώτο σας χορό, σαν πλέον ζευγάρι παντρεμένο. Ποιο τραγούδι χορέψατε? Το αγαπημένο σας βέβαια. Ποιο είναι? Τον Αύγουστο. Και να σου πω, Μαρία, ο Γιάννης κοιμάται δίπλα. Ναι. Του καλού καιρού, ένα, μην το ξυπνήσεις, μην του δώσεις καμιά αγωνιά από σε αυτές που τον πάτησες, μην του έξεις τώρα καμιά αγωνιά, τον ξυπνήσε το πούμε ένα γεια, ε! Δεν το πάτησα, όχι, καλή, δεν θα σκαμπάρει τώρα. Μαρία, είσαι ευχαριστημένη, τελικά ο γάμος πήγες όπως ήθελες, αυτή η γιορτή, ή κάτι δεν σου άρεσε? Όχι, δεν σκεφτόμουν κάτι τέτοιο. Πήγαινα να βρω τον άντρα μου, ό,τι και να γινόταν. Που δεν περιμέναμε να γίνει, δεν το υπολόγιζα, δηλαδή δεν αναφέρθηκε. Μάλιστα. Επειδή μας αρέσει καμιά φορά να μένουμε και λίγο στα περίεργα σε εμάς, τους δίτες τελικά τους θεωρούσες ότι ήταν απαραίτητη η παρουσία τους? Ποιους τους? Τους δίτες που είχατε. Τους δίτες. Την ασφάλεια σε λίγο πες. Ναι. Ναι, θεωρώ ότι ήταν απαραίτητη γιατί ήταν καλός κακός. Υπήρχαν πολλές κάμερες και πολλοί φωτογράφοι. Και προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τους ανθρώπους που δουλεύανε, δεν λέμε ότι δεν δουλεύαμε, προσπαθήσαμε να τους περιορίσουμε λίγο, να μην είναι στη λειτουργία επάνω. Εντάξει, αλλά τίποτα άλλο. Επειδή τους είδαμε να βουτάνε στη θάλασσα, θεώρησες δηλαδή ότι θα μπορούσαν να πέφτουν κάμερες μέσα στη θάλασσα? Ναι, είδαμε δίτες κάποια στιγμή. Εγώ σας είπα, παιδιά, ότι τίποτα θα κάναμε σαν δεν τον φεκό. Όχι, δεν με ακούτε. Όχι, δεν είχαν δίτες. Α, και νομίζω ότι αυτές είναι οι εικόνες, να. Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα, Μαρία. Ήθελα να με βοηθήσουν για να βγω από τη βάρκα. Α, μάλιστα. Εντάξει. Και εμείς λέγαμε τα μέτρα ασφαλείας. Για να μην γίνεται παρεξήγηση. Ναι, όχι, εντάξει. Ο γάμος όλος είχε ιδέα θάλασσας. Πώς προέκυψε όλο αυτό? Από το προσκλητήριο μέχρι τα μαλλιά σου, μέχρι το μέρος του όλου. Κουμπονιέρες όλα. Ήθελα κάτι χαλαρό, ήθελα κάτι χαλαρό, κάτι αέλιο. Μαράκι, η Σμήνη θα αποκτήσει αδελφάκι σύντομα. Εγώ δεν ήθελα να κάνεις και μετά. Εγώ δεν μίλησα, εγώ απαλλάσσομαι, η Τζορτζίλα μίλησε. Εμείς είμαστε ανήπαντρες, Μαρία. Περίμενα να βρούμε τον γαμπρό, εμπλέποντας και κάνοντας. Κάπου στον τραφέ. Κάπου στον πατρί μου, να. Ανέβαιο, σωστό και αυτό. Να βρούμε τουλάχιστον τον άντρα, άστο αυτό. Για πες τώρα, η Σμήνη θα αποκτήσει αδελφάκι σύντομα. Το Ισμηλάκι. Δεν θα αποκτήσει. Κάποια στιγμή θα αποκτήσει. Έχει. Και εγώ και ο Γιάννης, αλλά εντάξει. Λίγο χρόνο. Μαρία, σε άκουσα σε μία πρόσφατη έτσι δήλωση που έκανες ότι την ζωή σου την άλλαξε ουσιαστικά ο ερχομός του παιδιού. Ναι. Πείσε μας και εμάς τις υπόλοιπες. Για πες μας πώς είναι. Τι να πω. Το παιδί είναι που αλλάζει τα πάντα. Το παιδί είναι που αλλάζει τη σχέση ανάμεσα στο αντρόγινο. Δεν είναι ένα χαρτί που θα υπογράψει. Και παντρευτήκαμε ήταν καθαρά για άλλους λόγους. Ρομαντικούς, τυχερούς, τίποτα παραπάνω. Το παιδί θα αλλάζει όλα. Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Όλες οι γυναίκες το καλοκαίρι παχαίνουν και το χειμώνα λένε «Αχ, έφαγα το καλοκαίρι». Εσύ πώς αδυνάτησες τόσο πολύ? Δεν ξέρω. Είναι ένα ερώτημα. Δεν έχω ιδέα. Έχασες πάντως, γιατί και με τον νηφικό φαινόσουν πολύ καλά. Δεν έχω ιδέα. Έχασα πολλά. Τα ξελίξα τις τελευταίες μέρες και το ξεχούσα να φάω τώρα. Μαράκι, ναι.
Δυστυχώς ξυπνήσαμε και εμείς τώρα πρέπει να κλείσουμε. Τελειώνει ο χρόνος μας. Εσάς όμως ξεκινάει η κοινή ζωή και θέλουμε να ευχηθούμε και σε εσάς λοιπόν καλή αρχή στο Μέγα μου βίο. Να είστε πάντα έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι. Μ' αρέσετε πολύ και στο έχω πει και άλλες φορές στο παρελθόν. Ναι. Να μου φιλήσεις το Γιάννη και να είσαστε πάντα καλά, ευτυχισμένοι με την οικογένειά σας και χαρούμενοι και λαμπεροί. Και τυχεροί. Με υγεία. Μαράκι, πολλά φιλιά, σε ευχαριστούμε. Φιλάκια, καλημέρα. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια στον ύπνο σας. Αυτά για σήμερα λοιπόν. Να το, ξεκίνησε και το φετινό χρονάκι μας. Να είμαστε καλά, να σας έχουμε παρεούλα καθημερινά στις 7.30 ώρα το πρωί. Μας αρέσει η παρέα σας, ελπίζουμε να σας κρατάμε και εμείς καλή συντροφιά. Τι άλλο να σας πω, καλημέρα, καλή χρονιά για τα παιδάκια, καλό χειμώνα, καλό φθινόπωρο μάλλον για όλους. Και αμέσως τώρα ακολουθούν οι μυστικοί πράκτορες, on the road παρακαλώ πάρα πολύ. Θα βγουν έξω στους δρόμους να μαζέψουν νοστιμιές, αποκλειστικά για εσάς. Μην ξεχνάτε, 12.30 ώρα το Δωρή Βρακάκης, αμέσως μετά 1.30 ώρα Χριστίνα Λαμπύρη και έπειτα συνέχεια. Το Σταρ έχει ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα για εσάς φέτος, γιατί είναι η άλλη πλευρά της ζωής, πώς θα το κάνουμε. Γεια σας, καλή σας μέρα. My heart is gonna believe.